Και πάμε στον κύριο Κουμπούρη από την κεντρική μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον οποίο έχουμε αδικήσει. Όχι, Χρήστο, δεν έχει μιλήσει εδώ και 20 λεπτά. Τώρα θα γίνει, θα ανάψουν τα αίματα. Όχι, όχι, άστο να. Καλύτερα μετά θα έρθουμε στα υπόλοιπα. Κύριε Κουμπούρη. Μια τοποθέτηση. Για τους θερμόαιμους. Για τους θερμόαιμους. Και για τις επενδύσεις, να μας πείτε. Ναι, για τους θερμόαιμους ήθελα να πω το εξής. Έβλεπα το σήμα της εκπομπής στην Ελαφώνησο τώρα και όλα αυτά τα ωραία. Την περίοδο της ανάπτυξης, πόσοι εργαζόμενοι και πόσοι συνταξιούχοι μπορούν να πάνε διακοπές. Ένα ερώτημα. Για να δούμε τα πραγματικά στοιχεία της ανάπτυξης. Δεύτερο, πράγματι θα υπάρξει ανάπτυξη και υπάρχει ανάπτυξη, αλλά είναι η ανάπτυξη που δέχεται την καπιταλιστική κρίση και είναι καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη για το κέρδος. Σε αυτή την ανάπτυξη έχει σημασία τι θα πάρει ο εργαζόμενος από αυτή την υπόθεση. Θα έχει θέσεις εργασίας σταθερές, θα έχει καλό μεροκάματο, θα έχει τα ένσημά του κανονικά και τα στοιχεία που χρειάζεται να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Δεν θα τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Σε ποιανού όφελος γίνεται αυτή η ανάπτυξη? Γίνεται σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων και όχι για το λαό. Και ειδικά για το ελληνικό θα γίνει σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα κόμματα και να προσφέρονται για ορισμένους ανούσιους καυγάδες ή για τα αίματα που μπορούν να φουντώνουν ανά πάσα στιγμή, αλλά η ουσία είναι ότι τα κόμματα αυτά δεν έχουν διαφορετική στρατηγική. Οι διαφορές μπορεί να υπάρχουν, έχουν την ίδια στρατηγική. Από εκεί που αφήνει τη σκυτάλη ο ένας, την παίρνει ο άλλος. Από εκεί που ο άλλος την παίρνει, συνεχίζει με την ίδια πολιτική. Αλλάζει μηχανοδηγό το τρένο, αλλά πηγαίνει στις ίδιες ράγες. Αυτός ο συμψηφισμός δεν γίνεται... θεωρείται ότι είναι άδικος κάποια στιγμή? Ορίστε. Αυτός ο συμψηφισμός δεν θεωρείται ότι είναι άδικος? Γιατί ξέρετε, κοιτάξτε, λίγο πριν, κύριε Γιαννούλη, αυτά να συζητάμε ανοιχτά. Με ρωτήσατε. Είναι εύκολο. Με ρωτήσατε. Να προσθέσω μια δεν είναι άδικος γιατί στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Και εγώ σας μίλησα με πραγματικά στοιχεία. Ποια είναι το πραγματικό? Και τα πραγματικά στοιχεία είναι για το ελληνικό. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ότι όλα τα μέτρα που πήρατε εσείς στο προηγούμενο διάστημα, που ήταν συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών, φόρτωσαν καινούργια βάρη τους εργαζόμενους και τώρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται πάνω σε αυτά τα μέτρα, πάνω σε αυτή την νομοθεσία, πάνω στους μνημονιακούς νόμους, οι οποίοι ισχύουν, παρά ότι λέει φύγαμε από τα μνημόνια εντός εισαγωγικών. Χρόνια πολλά και συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές, συνεχίζονται τα ίδια μέτρα. Εμείς βλέπουμε τη ζωή των εργαζομένων να χειροτερεύει και την ανεργία και τη φτώχεια. Εγώ θέλω να μας υπερασπιστείτε στο εξής. Ή παρακαλώ, αυτό υπόθηκε, κύριε Σταύλη. Όχι, όχι, όχι. Μίλησε για μια κατάσταση που είναι δεν γίνεται, κύριε Καραγκούνη. Για ένα χρονικό διάστημα. Κύριε Γιαννούλη, τι, να απελευθερωθεί η φοροδιαφυγή? Μην μιλάμε ο ένας απάνω στον άλλο. Όχι, όχι, ο κύριος Καραγκούνης. Να απαντήσει και να απαντήσει και ο κύριος Καραγκούνης μετά. Διαφορές μπορεί να υπάρχουν. Αυτό το ακούσατε εσείς. Διαφορές μπορεί να υπάρχουν στα κόμματα. Αυτό είναι διαφορά. Περιορίστε τους ελέγχους. Ωστόσο το κεφάλαιο απαιτεί κάθε φορά και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το απέτησε και ενέδωσε σε αυτό και προχώρησε. Τώρα απαιτεί με τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουν ακόμα πιο ισχυρά μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους. Να πέσει η αξία της εργατικής δύναμης. Να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Να μειωθούν παραπέρα συντάξεις. Να γίνουν οι τρεις πυλώνες στο συνταξιουχικό κίνημα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Να καταργηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων παραπέρα στην απεργία, οι συλλογικές τους συμβάσεις. Όλα αυτά δεν είναι για το καλό των εργαζομένων και όλα αυτά φαίνονται και θα φανούν το επόμενο διάστημα. Επομένως, εδώ διαβάζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε στη Φιγκαρό ότι μειώνεται στο 24% ο φόρος επιχειρήσεις από τα εισοδήματα του 19. Να σας πω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Και στο 20% οι εφοπλιστές, όλα τα προηγούμενα χρόνια πήραν μείωση στους φόρους. Είχαν μείωση στους φόρους. Είχαν μείωση στα πετρέλαια, στους φόρους του πετρελαίου. Πήραν επιδοτήσεις. Προσωπικό παίρνουν από όλο τον κόσμο που συμβολεύει και τα λοιπά. Και τα εισιτήρια δεν μπορεί να πάει κάποιος στα νησιά. Βλέπουμε αυτά που βλέπουμε σε Αμοθράκη. Δηλαδή είναι πολιτικές αυτές που ευνοούν τα συμφέροντα του εργαζόμενου, που λύνουν τα προβλήματα των εργαζομένων με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι διαχειριστές. Άσχετα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται. Ή μεν δεξιοί, ή άλλοι κεντρώοι, ή άλλοι αριστεροί. Κολοτούμπες βλέπουμε παντού, ή στον κύριο Θεοχάρη και σε άλλους. Αλλά επί της ουσίας υπηρετείται η ίδια πολιτική. Αυτό είναι το ζήτημα. Και δεν μπορεί, κύριε Στάθη, το σύστημα να δώσει διέξοδο. Δεν μπορεί και δεν θέλει να ικανοποιήσει τα προβλήματα του λαού και των εργαζομένων. Γιατί αυτό αντίκειται στην κερδοφορία του. Και η κερδοφορία του συγκεντρώνει και υπερσυγκεντρώνει πλούτο,
Ο πλούτος αυτός έρχεται στη συνέχεια να μην μπορεί να δοθεί διέξοδο και να επιτίθονται στα δικά μας δικαιώματα. Δεν μπορεί να δοθεί διέξοδο με αυτή την κατάσταση. Και αυτό θα φανεί, επίσης φαίνεται και θα φανεί περισσότερο το επόμενο διάστημα με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιοδήποτε κόμμα κυβερνάει. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ πάντως, διαπιστωτικά έχετε δίκιο. Πρακτικά όμως. Πρακτικά. Η πολιτική πώς μπορεί να αλλάξει. Πρακτικά, κοιτάξτε να σας πω. Γιατί όλοι συμφωνούμε σε αυτό και το ΚΚΕ παρά την καθαρότητα των. Και τη φιλεργατική εξακολουθεί να έχει ένα ποσοστό. Θέλετε να απαντήσετε και σε μια πορεία, κύριε Κουμπούρη. Εμείς δεν έχουμε μόνο. Κύριε Κουμπούρη, αφορά το ΚΚΕ. Απάντησα στο πρώτο. Ένα λεπτό. Αφορά το ΚΚΕ μια πορεία. Πρέπει να απαντήσω. Είναι ταυτό. Σχεδόν ίδιο. Και άμα είναι το ίδιο, να το απαντήσω. Απλά προστίθεται, γιατί θυμάμαι το για να μην χάνουμε χρόνο τώρα. Θυμάμαι το ΠΑΜΕ να καταλαμβάνει το γραφείο της κυρίας Αχτσιόγλου στο Υπουργείο Εργασίας. Ενώ την ώρα που ο κύριος Βρούτσης πρόσφατα με έναν αντικοινοβουλευτικό. Δεν καταλάβει το ΠΑΜΕ. Τώρα. Όχι, όταν ήταν κυβέρνηση. Πριν. Ναι. Εγώ λέω για τώρα, όχι να το καταλάβετε. Δεν σας προτρέπω να το όχι, καταλάβετε. Όχι, συμβολικές καταλήψεις. Συμβολικές καταλήψεις. Οι τροπολογίες Βρούτση που κατατέθηκαν με αντικοινοβουλευτικό ήθελα τρόπο και καταργούν δικαιώματα εργασίας. Μία απάντηση να δώσω. Μία απάντηση. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η οικονομία που δουλεύει για το κέρδος, συγκεντρώνει και περισυγκεντρώνει πλούτο και δημιουργεί τις κρίσεις και αντιπαραθέσεις σε όλο τον κόσμο και πολεμικές αν θέλετε αντιπαραθέσεις οι οποίες είναι επιθύρας και δεν μπήκαμε βέβαια, δεν μπορούμε να μπούμε σε όλα τα θέματα σε μια εκπομπή. Δεν μπορεί να δώσει διέξοδο. Διέξοδο μπορεί να δώσει μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται πάνω σε προγραμματισμό. Μια οικονομία η οποία θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Με πρόγραμμα, κεντρικό σχεδιασμό, με κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις. Μια οικονομία η οποία ο παραγωγός του πλούτου θα παίρνει το αποτέλεσμα της δουλειάς του για να ζήσει καλύτερα. Ό,τι ψηφίστηκε, κύριε Στάθη, τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ισχύει. Προσθέθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έρθουν να προστεθούν και επί Νέας Δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν καταργούνται οι φόροι, ο έμφυα, ο φόρος εισφοράς αλληλεγγύης και αυτά που διατηρήθηκαν κτλ. Που είναι φόροι αντιλαϊκοί, πραγματικά είναι χαράτσια κυριολεκτικά. Δεύτερο, έπεσαν οι μισθοί, έπεσαν τα μεροκάματα, χειροτέρευση η θέση των εργαζομένων, όλα αυτά. Οι τιμές γιατί αυξάνονται καθημερινά. Λοιπόν, δεν μπορεί να δοθεί διέξοδο με αυτές τις πολιτικές. Είτε έχουν αριστερό, όπως θέλει να λέγεται, διαχειριστή, είτε δεξιό διαχειριστή. Το πρόβλημα είναι με το ίδιο το σύστημα. Δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Είναι ένα σύστημα, έχει φάει τα ψωμιά του και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι εργαζόμενοι, οργανωθούν και του δώσουν την ιστορική κλωτσά, όπως λέμε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για αυτούς. Αλλά αυτό είναι στο χέρι των εργαζομένων. Τώρα να εναλλάσσονται κυβερνήσεις και να έχουν επιχειρηματολογία θα έχουν κάθε φορά, αλλά η επιχειρηματολογία της ανακυκλώνεται ποιος εξυπηρετεί καλύτερα την ανάπτυξη. Πρέπει να συμφωνήσω δηλαδή σε κάτι. Όχι, μην παρεμβαίνεις, πρέπει να κλείσω.